Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Βαλέρης Ιωάννης, ο ακτινολόγος και σας καλωσορίζω σε μια ακόμη εκπομπή περί υγείας που όπως ξέρετε μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 3.30 η ώρα και έχουμε πάντοτε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο ο οποίος μας αναλύει τα διάφορα προβλήματα που θα αναπτύξουμε. Έτσι το σημερινό θέμα είναι άκρως ενδιαφέρον και πάρα πολλοί τηλεθεατές μας ειδοποίησαν ότι αυτό το θέμα τους ενδιαφέρει γιατί είναι ένα κοινωνικό θέμα και ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους και ειδικά τους Έλληνες που τώρα τελευταία έχουν και κάποιο δημογραφικό πρόβλημα. Όπως θα καταλάβετε το σημερινό θέμα της εκπομπής είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση και το κανάλι μας, η Εγνατία Τηλεόραση, η αδέκαστη και δυναμική τηλεόραση της Θεσσαλονίκης σήμερα έχει την ιδιαίτερη τιμή να έχει σαν προσκεκλημένο ένα εκλεκτό στέλεχος της ιατρικής κοινότητος, τον κύριο Γεώργιο Γεωργιάδη που καλωσορίζω. Κύριε Γεώργιο Γεωργιάδη, είναι ο κύριος Γεώργιος Γεωργιάδης, είναι γυναικολόγος της Θεσσαλονίκης, ένα εκλεκτό στέλεχος της κοινωνίας μας στην μαχόμενη ιατρική. Είναι γυναικολόγος και διατηρεί ιατρείο στην οδό Βούλγαρη 1 και μια από τις ειδικότητές του, υποειδικότητες, ας το πούμε πιο αναλυτικά, είναι το θέμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης που ταλανίζει πάρα πολλά ζευγάρια των Ελλήνων. Και όπως ξέρετε, με την έλευση των τόσο ξένων, που συνήθως είναι όλοι Αλβανο, Τούρκο, Τσετσένη, που κάνουν από 700 παιδιά ο καθένας, οι Έλληνες δεν κάνουν τόσα παιδιά, είναι και τα προβλήματα τα οικονομικά που είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Και έχουν αφήσει το θέμα το δημογραφικό. Και σιγά σιγά η Ελλάδα φθήνει, η Μακεδονία φθήνει και στο τέλος θα μείνουμε εμείς οι Έλληνες μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και για εμάς που αγαπάμε την Ελλάδα, αυτό το πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε με ένα εύκολο τρόπο. Και αυτός ο εύκολος τρόπος είναι εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάποτε μιλούσαμε για αυτό το θέμα σαν ταμπού. Το παιδί του Σολίνα, ακούγαμε και διάφορα θέματα. Τώρα είναι μια πράξη καθημερινής ρουτίνας, εύκολη και σιγά σιγά είναι και αρκετά οικονομική και με τις επιτυχίες που έχουν στον τομέα της ιατρικής οι γυναικολόγοι μας, έχουμε φτάσει να έχουμε ποσοστά πάρα πολύ ψηλά και πολλά προβλήματα έχουν λυθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το θέμα δεν είναι πια τόσο πρόβλημα, φτάνει όμως να μπει σε μια σωστή κατεύθυνση και να έχετε συμβουλές από έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο. Και ο κύριος Γεώργιος Γεωργιάδης σε αυτό το θέμα είναι αυθεντία. Πιστέψτε με, ζευγάρια που έχουν απευθυνθεί στον κύριο Γεωργιάδη έχουν φύγει μετά από την απαραίτητη διάγνωση και θεραπεία, έχουν φύγει γονείς. Από άτεκνοι φύγανε γονείς. Άρα λοιπόν το θέμα μας, παρακολουθήστε το με αρκετή σοβαρότητα και όποιος έχει πρόβλημα μπορεί να απευθυνθεί στον κύριο Γεωργιάδη και μετά το τέλος εκπομπής ή κατά τη διάρκεια της εκπομπής μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να μας ενημερώσει αν μπορεί απευθείας και στον αέρα να απαντήσει. Λοιπόν, επειδή κύριε Γεωργιάδη μας αρέσει λίγο να ξέρουμε πώς έχει γίνει αυτό το θέμα. Εμείς κάποτε ήμασταν πιο νέοι και ακούγαμε το παιδί του Σολίνα, η εξωσωματική γονιμοποίηση, κάπως αυτά τα θέματα μας φαινόταν και λίγο παράξενα. Μετά διαπιστώσαμε ότι όλα τα πράγματα έχουν μπει στο σωστό δρόμο. Μια σύντομη έτσι αναδρομή ιστορική πάνω σε αυτό το θέμα για τους τηλεθεατές, πότε ξεκίνησαν, πότε εμφανίστηκε το πρώτο παιδί, από ποιο κράτος ξεκίνησαν και φυσικά θα φτάσουμε στην εποχή μας. Ναι, πολύ ωραία τα είπατε προηγουμένως και πράγματι σήμερα η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια μέθοδος που έχει διευκολύνει πάρα πολλά ζευγάρια να γίνουν γονείς. Περίπου πάνω από 30 χρόνια, συγκεκριμένα το 1978, γεννήθηκε το πρώτο παιδί στην Αγγλία με τη μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Βέβαια, η γυναίκα αυτή είχε μείνει έγκυος με φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκαν φάρμακα όπως χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολύ μεγάλο εύρος. Και βεβαίως τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαν οι γυναίκες στην αρχή και επικεντρώθηκε η όλη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης ήταν κυρίως προβλήματα των σαλπίγγων. Στη συνέχεια βεβαίως, όπως σας είπα, ήταν με φυσιολογικό κύκλο, δηλαδή δεν χρειάστηκε να πάρει φάρμακα αυτή η γυναίκα για να γεννήσει, αλλά όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, αυτή η κατάσταση δεν ήταν και τόσο ικανοποιητική όσον αφορά τον αριθμό των οαρίων, γιατί σε κάθε φυσικό κύκλο παράγεται μόνο ένα οθυλάκι από το οποίο έχουμε ένα οάριο, άρα λοιπόν ήταν και πιο δύσκολο σαν αντιμετώπιση.
Και έτσι βρεθήκαμε να χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες γονατοτροπίνες, όπου είναι οι ορμόνες εκείνες που παράγονται φυσιολογικά από τον οργανισμό της γυναίκας, αλλά σε μεγαλύτερες ποσότητες, ούτως ώστε να προκαλούμε την διέγερση, την πολλαπλή διέγερση των οωθικών, και από αυτή τη διέγερση να μπορούμε να παίρνουμε περισσότερα οάρια, τα οποία τα οάρια αυτά να τα γονιμοποιούμε με τα σπερματοζωάρια του άνδρα και έτσι να έχουμε περισσότερα έμβρια. Σαφώς στην αρχή τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, σήμερα όμως με την εξέλιξη και της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό σημείο. Να σκεφτείτε ότι τις γονατοτροπίνες, τις οποίες ίσως να τις έχει ακουστά ο κόσμος με το όνομα FSH και LH, τις παίρναμε από, τις συλλέγανε από τα ούρα των ημινοπαυσιακών γυναικών. Κυρίως ας πούμε στα μοναστήρια της Ιταλίας γινόταν αυτή η δουλειά, και να σκεφτείτε ότι από περίπου 2,5 λίτρα ούρων παρασκευάζανε περίπου ένα φιαλίδιο φαρμάκου. Σήμερα έχει δημιουργηθεί, υπάρχει η λεγόμενη ανασυνδυασμένη FSH, όπου είναι πολύ πιο φιλική με το σώμα της γυναίκας και με πολύ λιγότερες παρενέργειες. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Άρα λοιπόν ξεκίνησε πιο πολύ στην Αγγλία. Στην Ελλάδα έφτασε και έγιναν οι πρώτες επεμβάσεις, ας μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, ποια χρονολογία. Και παρουσιάστηκε το πρώτο παιδί με επιτυχία, γιατί κάποιες προσπάθειες είχαν γίνει και νωρίτερα. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πότε έγινε το πρώτο παιδί στην Ελλάδα, αλλά σαφώς όμως τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Έχουν δημιουργηθεί και αρκετά κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, και βεβαίως και σε κάποιες επαρχιακές πόλεις όπου υπάρχει πανεπιστημιακό νοσοκομείο με υποδομή επάνω στην εξωσωματική, όπως στην Αλεξανδρούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Και βεβαίως η τεχνολογία και η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει και σε εμάς πλέον εδώ είναι εφάμιλη, μπορώ να σας πω, και καλύτερη από πολλά κέντρα του εξωτερικού. Αυτό το γνωρίζω, γιατί μιλάνε ήδη για ιατρικό τουρισμό. Πολλά άτομα έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Και ειδικά το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα έχει γίνει ανταγωνιστική και σε προηγμένα κράτη. Μιλήσατε για την Αγγλία, εγώ ξέρω ότι πάρα πολλές από το Ηνωμένο Βασίλειο έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση, όσο αστείο και να φαίνεται. Ενώ αντίθετα, τα προηγούμενα χρόνια, που το θέμα ήταν κάπως ταμπού και ειδικά σε περιοχές εκτός των μεγάλων πόλεων, δηλαδή της επαρχίας, που θεωρούνται ταμπού η στηρότητα, τώρα πια δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν τη λέξη στηρότητα, είτε στη γυναίκα είτε στον άντρα, φεύγαν στο εξωτερικό με κάποια μυστικότητα και προσπαθούσαν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα τα κάνουμε πάρα πολύ εύκολα πια και στην Ελλάδα και σε πολύ πιο και με καλύτερα αποτελέσματα. Και τα νούμερα που μας δίνουν οι τελευταίες στατιστικές είναι πάρα πολύ ψηλά και μπορώ να σας πω ότι φτάνουν πολλές φορές και το 25%. Λοιπόν, καταρχάς, όπως κατάλαβα, γιατρέ μου, σε αυτόν τον τομέα εμπλέκονται βασικά οι γυναικολόγοι. Και φυσικά οι διάφορες ειδικότητες που υποβοηθούν τους. Δηλαδή, μόνον οι γυναικολόγοι ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, ή υπάρχουν και άλλες ειδικότητες για να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα. Και ποιοι επιτρέπονται, αλλά και ποιοι απαγορεύονται. Γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, πολλές φορές σε διάφορα επαγγέλματα μπαίνουν και άνθρωποι άσχετοι και στο τέλος το αποτέλεσμα δεν είναι και αυτό που επιθυμούμε. Γιατί δεν μπαίνουν οι σωστοί άνθρωποι. Βασικά οι γυναικολόγοι. Ναι, όπως πολύ σωστά λέτε, η γυναίκα είναι αυτή η οποία θα κυοφορήσει, αυτή η οποία θα μείνει έγκυος. Και όταν λοιπόν μια γυναίκα στην προσπάθειά της να κυοφορήσει δεν μένει έγκυος, σαφώς επισκέφτεται πρώτα τον γυναικολόγο. Από εκεί και μετά ο γυναικολόγος, κάνοντας τις διάφορες εξετάσεις για να διαπιστώσει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα στην ίδια, σαφώς θα πρέπει να συστήσει, πέραν από τις εξετάσεις σε αυτήν, εξετάσεις και στο σύζυγο. Άρα λοιπόν επισέρχεται και η ειδικότητα του ουρολόγου ή του ανδρολόγου, ο οποίος θα εξετάσει τον σύζυγο, αν τυχόν έχει πρόβλημα και εκείνος, διότι όπως τα γνωρίζετε, το πρόβλημα της γονιμότητος στα ζευγάρια δεν είναι απομονωμένο σε ένα από τα δύο άτομα.
Στατιστικά, χοντρικώς, έχει διαπιστωθεί ότι το 40% από το προβλήματος το έχουν οι γυναίκες, ένα 40% το έχουν οι άνδρες και ένα 20% μπορεί να το έχουν και οι δύο. Ή θα μπορούσε κανείς να πει ότι σε ένα πολύ επίσης με αρκετά υψηλό ποσοστό δεν το έχει και κανείς το πρόβλημα, όπου εκεί εντάσσουμε αυτήν την, τον όρο, εντάσσουμε αυτή την έννοια στον όρο της ανεξήγητης υπογονιμότητας, δηλαδή γίνονται εξετάσεις, δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στη γυναίκα, δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον άνδρα, αλλά δεν μένει έγκυος η γυναίκα. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Εκεί είναι ασφαλώς και πιο δύσκολα τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς υπησέρχεται αυτός ο όρος ανεξήγητη υπογονιμότητα. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τις ειδικότητες, η εξωσωματική δεν είναι μόνο η δουλειά του μευτήρα του γυναικολόγου. Υπάρχει μια πληθώρα επιστημόνων, όπου ναι μεν ο γυναικολόγος ή μαζί με τη συμβολή του ουρολόγου, ανδρολόγου θα βρούνε το πρόβλημα που υπάρχει, που εστιάζεται, και από εκεί και μετά στην όλη διαδικασία της εξωσωματικής επισέρχονται οι βιολόγοι, οι εμβριολόγοι και βεβαίως και οι γενετιστές, όπου θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε όσον αφορά την εξωσωματική γονιμοποίηση. Να πούμε ότι στο τέλος υπησέρχεται και ο ακτινολόγος, η ειδικότητά μου δηλαδή, που πια έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το έμβριο και να πούμε πανευτυχής στο ζευγάρι ότι κοιτάξτε, το πέτυχε η προσπάθειά σας και αυτή τη στιγμή το παιδί είναι ήδη στην μήτρα της... Ο γυναικολόγος, σας διακόπτω λιγάκι, επισέρχεται και πιο μπροστά, δηλαδή στη διερεύνηση της αιτίας της υπογονιμότητος, όταν δηλαδή θέλουμε να διαπιστώσουμε πού υπάρχει το πρόβλημα, σαφώς θα ζητήσουμε μία υστεροσαλπικογραφία από τη γυναίκα. Οπότε υπησέρχεται ο κτηνολόγος και σε αυτό το θέμα. Ακόμη και σε πρώιμο στάδιο, βέβαια. Σε διαγνωστικά η υστεροσαλπικογραφία είναι μία εξέταση η οποία την κάνουν οι γυναίκες, οι οποίες θέλουν να μπουν σε αυτό το σύστημα. Γιατί της... όπως είπα και πιο μπροστά, σας διακόπτω, ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα, και έτσι ξεκίνησε η εξωσωματική γονιμοποίηση, ήταν το πρόβλημα του σαλπίγκου στις γυναίκες. Παλαιότερα, όταν δεν είχαμε τη δυνατότητα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, εμείς οι γυναικολόγοι, μιλάμε τώρα πριν από 20 ετία και βάλε, εκτελούσαμε επεμβάσεις, κάναμε επεμβάσεις, τις οποίες αποκαλούσαν τότε σάλπιγκοπλαστικές, δηλαδή όταν διαπιστωνόταν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στις σάλπιγγες, γινόταν μια απεγνωσμένη προσπάθεια, να το πω έτσι, βελτίωση της κατάστασης των σαλπίγκων. Βεβαίως οι περισσότερες από αυτές οι επεμβάσεις ήταν επιτυχείς, διότι η σάλπιγγα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο όργανο, το οποίο αν υποστεί βλάβη, δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα μετά να λειτουργήσει σωστά και να γονιμοποιήσει, γιατί μέσα στη σάλπιγγα γίνεται η γονιμοποίηση. Εκεί συνευρίσκεται το άριο με το σπερματοζωάριο σε μια φυσική, φυσιολογική σύλληψη, όπου θα δημιουργηθεί το έμβριο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητές γυναίκες, ο γυναικολόγος είναι πάντοτε αυτός που κατευθύνει. Όπως βλέπετε, στη συζήτησή μας μπαίνουμε σιγά-σιγά πώς θα κατευθυνθεί το ζευγάρι και να ακολουθήσει τη διαδικασία. Αρχίζουμε και λέμε γενικότητες και σιγά-σιγά θα μπούμε στο κυρίως θέμα, στο ιατρικό θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνετε και αυτά παίζουν το ρόλο. Δηλαδή ένα ζευγάρι δεν θα ανοίξει το χρυσό οδηγό για να βρει τον κύριο X για να πάει να αγοράσει ένα προϊόν, θα πρέπει να ασχοληθεί επισταμμένα. Και έτσι λοιπόν εμείς σιγά-σιγά μπαίνουμε προϊούσεις στη συζητήσεώς μας, μπαίνουμε στο θέμα και σιγά-σιγά θα σας δώσουμε και τις κατευθυντήριες γραμμές. Ακόμη μιλάμε με αρκετές γενικότητες ποια ζευγάρια πρέπει να κάνουν, ποια δεν πρέπει να κάνουν, πού θα απευθυνθούν στην αρχή και στο κάτω-κάτω της γραφής, πολλοί, όπως σας είπα πριν, πηγαίναν στο εξωτερικό. Τώρα πια στην Ελλάδα, το γνωρίζω εγώ